Σκηνές από τη φαντασμαγορική παράσταση The Song of Everlasting Sorrow που διαδραματίζεται στο σαγηνευτικό τοπίο του Χουάκιν Πάλα στην αρχαία πόλη Σιάν της Κίνας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν χθες στο International School of Paphos. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε αρχικά βίντεο από το συναρπαστικό χορευτικό δράμα που απολαμβάνει το κοινό εδώ και πολλά χρόνια στην Κίνα, ενώ στη συνέχεια οι πρωταγωνίστρες της παράστασης παρουσίασαν στο κοινό χορευτικά αποσπάσματα του έργου. Τους πρωταγωνιστές και τα διευθυντικά στελέχη έφερε στην Κύπρο ο όμιλος τουριστικών εταιριών Shaanxi. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιάζονται όλων των μορφών της τέχνης έργα μέσα στις σχολικές μονάδες για καλλιέργεια της κουλτούρας. Πρόκειται για μια ρομαντική ιστορία αγάπης στην ιστορική τοποθεσία Χουάνκιν Πάλας και η οποία έχει ομοιότητες με την ιστορία της θεάς Αφροδίτης, γι' αυτό και επέλεξαν να συμπεριλάβουν στην περιοδία τους και την Κύπρο. Στόχος είναι η διοργάνωση μιας παρόμοιας παράστασης και στη χώρα μας. Επιτέλους φτάσαμε στο σπίτι της Αφροδίτης, στην όμορφη Κύπρο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να σας συστήσουμε τους μαθητές μας στο πιο συναρπαστικό και θεαματικό χορό στην Κίνα, το The Song of Everlasting Sorrow, και να ανταλλάξουμε την τέχνη του θεάτου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι μαθητές του International School of Paphos παρουσίασαν με τη σειρά τους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς.